Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει με αφορμή περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μια συζήτηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το Μπλόκο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα άσυλο, ακαδημαϊκές ελευθερίες και το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Άρης Τηλιανού, καθηγητής και πρόεδρος τμήματος πολιτικών επιστημών. Το ΑΠΘΙΤΑ χρειάζεται, πρέπει πρωτίστως οι αρχές του ΑΠΘΙΤΑ πιστεύω και η Βρετανία να δεν έχουν κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Πρέπει να ζητήσουν περισσότερο και να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να πάρουν περισσότερους φύλακες. Οι φύλακες του ΑΠΘΙΤΑ αποτρέπουν αυτές τις ομάδες, τις παραβατικές, όταν βλέπουν τους φύλακες φεύγουν. Η αστυνομία πρέπει να μπαίνει στο πανεπιστήμιο όταν γίνονται σοβαρές παραβάσεις. Άλλωστε, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το άσυλο. Αυτό είναι ένα ψευδοπρόβλημα. Το άσυλο δεν εμποδίζει την αστυνομία να μπει στο πανεπιστήμιο. Οι ίδιοι οι φοιτητές είναι προβληματισμένοι. Για εμάς το ζήτημα είναι φλέγον. Αφορά το φοιτητή και τη φοιτητική καθημερινότητα και παίρνουμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε το ζήτημα τόσο της διακίνησης των ουσιών μέσα στο πανεπιστήμιο και πώς μπορεί το φοιτητικό κίνημα και η φοιτητική κοινότητα σε συνεργασία βεβαίως με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να το αντιμετωπίσουν και πώς ταυτόχρονα η προάσπιση του ακαδημαϊκού ασύλου μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι το ίδιο το πρόβλημα όπως τα συστημικά και μηντιακά κατεστημένα προσπαθούν να δείξουν. Όπως τονίζουν οι φοιτητές, είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν το άσυλο παρά τις επιθέσεις που αυτό δέχεται.